Κουζίνας, ο καθηγητής, διδάσκει δημόσιο δίκαιο, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι σίγουρα πρόεδρος του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, όμως. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα τουλάχιστον. Κύριε Δουζίνα, καλησπέρα σας από το πρώτο πρόγραμμα. Καλησπέρα σας, κύριε Παπασταματίου. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Στο ακαδημαϊκό χάλασα κάτι, έτσι όπως το περιέγραψα, με δημιουργική ασάφεια. Εντάξει. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Όχι, ακόμα χειρότερο, γιατί στη νομική, στη φιλοσοφία του δικαίου, ζοριζόμασταν όλοι, είναι η αλήθεια. Να την περάσουμε. Εγώ για κάποιο λόγο που δεν κατάλαβα ποτέ, το πέρασα με την πρώτη και οι συμφοιτητές μου με κοίταγαν μετά καχύποπτοι. Ρε, εσύ ήξερες και δεν μας έλεγες και τίποτα. Και λέω, όχι, ρε παιδιά. Όπως το σκεφτόμουν, τα έγραφα. Και φαίνεται για κάποιο λόγο τότε οι καθηγητές μου νόμισαν ότι κάτι έχω καταλάβει και με περάσανε, αλλά με στραβοκοιτούσαν οι συμφοιτητές μου. Δεν πειράζει. Κοιτάξτε, η φιλοσοφία του δικαίου, και εφόσον πήγατε καλά, δείχνει ότι καταλαβαίνετε ποια είναι η λογική του δικαίου. Είχαμε αραβαντινό. Ήταν δύσκολα ο αραβαντινός. Είναι θρύλος για το πόσο το κουβαλάγανε μέχρι το πτυχίο ο Κόσμος και ο Κοσμάκης. Νομίζω έχει γράψει και τραγούδι ο Καρβέλας για τον αραβαντινό. Δηλαδή έχει μείνει. Ναι, βέβαια. Ναι, λέει η Μαρία Τσελά. Εγώ έφυγα από την Ελλάδα το 1974 για να κάνω διδακτορικό και έκτοτε μέχρι το 2015 ήμουν στο Λονδίνο συνεχώς. Μάλιστα. Οπότε δεν τα θυμάμαι. Λοιπόν, τώρα που διευκρινίσαμε το ακαδημαϊκό μέρος, να πάμε πρώτα στη Βόρεια Ιρλανδία, γιατί αυτό δεν έτυχε πολύ μεγάλη. Πώς να το πω τώρα, δημοσιότητας, παρότι εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό ζήτημα. Μπορεί να έχει βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά οι εξελίξεις εκεί έχουν μεγάλη συνάφεια. Έχετε απολύτω δίκιο, γιατί αυτές οι εκλογές, βέβαια σε ένα μικρό μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως είπατε, στη Βόρεια Ιρλανδία, είχαν μια μεγάλη σημασία. Ήταν σχεδόν, υπήρχε ένα υπαρξιακό θέμα πίσω από αυτές. Γιατί για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, να πω δύο-τρία μικρά ιστορικές αναφορές. Το κράτος αυτό της Βορείου Ιρλανδίας, όπως και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, δημιουργήθηκε το 1921 μετά από πόλεμο μεταξύ των Άγγλων και των Ρεπουμπλικάνων. Αυτό που θέλανε να γίνει η Ιρλανδία ένα ενιαίο και αυτόνομο ανεξάρτητο κράτος. Mm-hmm. Όταν λοιπόν τελείωσε αυτός ο πόλεμος, με μια συνθήκη που έγινε τότε μεταξύ των Άγγλων και των Ιρλανδών Ρεπουμπλικάνων, αυτό που θέλανε την ενιαία Ιρλανδία δηλαδή, mm-hmm. δημιουργήθηκε ένα τελείως τεχνητό κρατήδιο στη Βόρεια Ιρλανδία. Και το λέω τεχνητό διότι δημιουργήθηκε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε η πλειοψηφία του πληθυσμού εκεί να είναι προτεστάντες. Και είναι... βέβαια και οι Unionists, δηλαδή προτεστάντες, όχι μόνο το θρησκευτικό. Ενωτικοί υποστηρικτές του Βρετανικού στέματος, δηλαδή. Του Βρετανικού στέματος και της παραμονής, της ενώσεως, της συνέχισης της ένωσης με τη Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο δηλαδή. Και βέβαια αυτά τα 100 χρόνια, τώρα 101 χρόνια, η πλειοψηφία αυτή που είχε δημιουργηθεί, προφανώς διοίκησε το κράτος και οδήγησε στη δεκαετία των 50 και των 60 στις μεγάλες αναταραχές που είχαμε τότε από τους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίες στο επίπεδο το επιχειρησιακό, ας πούμε, είχαμε τον IRA, που ήταν βέβαια μια τρομοκρατική οργάνωση, αλλά από την άλλη πλευρά να θυμίσω επίσης ότι το Φεβρουάριο φέτος είχαμε τα 50 χρόνια, μια μεγάλη επέτειο της λεγόμενης Ματωμένης Κυριακής. Sunday Bloody Sunday που τραγουδούν οι YouTube, γιατί έχει και ο Μπόνο τα γενέθλιά του σήμερα. Απολύτως. Οπότε το δέσαμε απολύτως. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, το 1972 οι ειδικές δυνάμεις του Αγγλικού στρατού σκότωσαν 14 άνοπλους διαδηλωτές, διότι είχε ξεκινήσει στην Ιρλανδία, πέρα από την τρομοκρατία του Ιέρα, που πήγε και στην Ιρλανδία και βέβαια και στην Αγγλία, mm-hmm. είχαν ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια, ανάλογη με αυτή που είχαν κάνει και οι μαύροι, οι Αφροαμερικάνοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να αποκτήσουν δικαιώματα. Και βέβαια το 1981 τώρα, θα θυμόσαστε βέβαια ότι ο Μπόμπι Σάντς, εκλεγμένος βουλευτής στην Βρετανική Βουλή, απεργία πείνας, η Θάτσερ ανένδοτη, ο κόσμος φώναζε γιατί πολιτικά ζητούσε να αναγνωριστεί ότι είναι πολιτικός κρατούμενος. Δεν έλεγε ακριβώς. Βγάλτε με να πάω ακριβώς. Βόλτα στην Times Square. Και ακριβώς. Υπήρχε ακριβώς. Μεγάλη αντίδραση παγκόσμια τότε. Ακριβώς. Παρόλα αυτά, άκαμπτη η Θάτσερ και ο Μπόμπι Σάντς. Είναι προσφάτως, 5 Μαΐου, δεν ήταν επέτειος, γιατί το λέγαμε και εδώ στην εκπομπή. Ναι, το
1981, δηλαδή 41 χρόνια. Οπότε χρόνια... τώρα το ότι έρχεται το Sinn Féin που ήταν ο πολιτικός βραχίωνας και σιγά σιγά πήρε και το πάνω χέρι. Αποστασιοποιήθηκαν από την τρομοκρατία, την απέρριψαν. Τι σημαίνει αυτό? Δημοκρατία της Ιρλανδίας, όπου κερδίσαν τις προηγούμενες εκλογές και φαίνεται τώρα ότι πηγαίνουν μπροστά στις δημοσκοπήσεις πάρα πολύ. Α, τι σημαίνει αυτό? Μεγάλη συμβολική σημασία είχε από αυτή την πλευρά αυτές οι εκλογές, γιατί για πρώτη φορά αυτή η φτιαγμένη κατά κάποιο τρόπο πλειοψηφία των Προτεσταντών και των Ενωτικών έχασε τις εκλογές. Ναι. Και επομένως αυτό το κρατήριο το οποίο είχε δημιουργηθεί ακριβώς για να κρατήσει τη διοίκησή του στα χέρια των Προτεσταντών, αλλά κυρίως βέβαια του Λονδίνου, έχει αρχίσει αυτή τη στιγμή να έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Και να χωρίζει το νησί στα δύο, κρατώντας αυτό το κομμάτι το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην ουσία κράτησε ένα νησί, γιατί είναι νησί η Ιρλανδία, έτσι δεν είναι? Το κράτησε χωρισμένο στα δύο. Κάνω εγώ τώρα κάτι αναγωγές με την Κύπρο, ξέρετε. Γιατί έβλεπα σαν σήμερα εκτελέστηκαν ο Μιχαήλ Καραουλής και ο Ανδρέας Δημητρίου από τους Βρετανούς, που ήταν η εγκύτρια δύναμη. Ακριβώς, παράξενα δένουν όλα αυτά, έτσι. Ακριβώς. Βλέπετε ότι αυτές οι ιστορίες έχουν μεγάλες συνέχειες και σχέσεις μεταξύ τους. Υπάρχει εγκύτητα. Και βέβαια αναφέρεται προφανώς ότι η Ιρλανδία είναι ένα νησί. Ναι. Ένας από τους λόγους λοιπόν που είχαμε αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία ο Sinn Féin, το οποίο σημαίνει εμείς, είναι εμείς η κοινότητά μας δηλαδή. Μάλιστα. Το Sinn Féin ανέβηκε λίγο γύρω στο 1,5%, αλλά έπεσε πάρα πολύ το βασικό προτεστάντικο ενωτικό κόμμα, το DUP. Και ένας από τους λόγους που συνέβη αυτό, πέρα από την προφανή δημογραφική αλλαγή, που όπως θα φανεί και θα φανεί πολύ σύντομα όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της απογραφής, θα δείχνει ότι μάλλον οι καθολικοί πια βρίσκονται περίπου στα ίσια, ίσως και να περνάνε στους προτεστάντες. Το άλλο θέμα, το μεγάλο, ήταν βέβαια το Brexit. Και ναι, πολύ καλά το αναφέρατε. Ο κύριος Τζόνσον νομίζω έχει πάθει πανωλευθρία σε πολλές περιφέρειες. Δεν είναι μόνο εκεί. Ναι, έπαθε πανωλευθρίες κυρίως στο Λονδίνο και στην Νότια Αγγλία, όχι όμως στη Μέση Αγγλία και στο Βορρά. Το περίφημο κόκκινο τείχος των εργατικών, το οποίο είχε ανατραπεί, είχε σπάσει το τείχος το 2019 και έδωσε στο Τζόνσον τη νίκη, κράτησε. Εκεί κράτησε. Και γι' αυτό είναι και ο λόγος γιατί το Εργατικό Κόμμα δεν μπορούσε να πανηγυρίσει τη νίκη του στη Νότια Αγγλία και στο Λονδίνο, που είναι σχεδόν τώρα όλο εργατικό, διότι δεν μπόρεσε να ξαναγυρίσει σε αυτές τις περιοχές με τους εργάτες, τους άνεργους, τα χαμηλά εισοδήματα που παραδοσιακά ψηφίζανε Εργατικό Κόμμα. Και τώρα από ό,τι φαίνεται αυτή η κλασική ταξική ανάλυση που γινόταν για τις εκλογές και εδώ και στη Βρετανία προφανώς, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανατράπηκε με τον Τραμπ, με τη Λεπέν και τα λοιπά. Αλλά να ξαναγυρίσω στην Ιρλανδία. Λοιπόν, το αποτέλεσμα του Brexit ήταν το εξής. Επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση επέμεινε ότι δεν ήταν δυνατόν να δημιουργηθεί πάλι ένα νέο σύνορο μεταξύ της Δημοκρατίας και της Βορείου Ιρλανδίας, στην Βόρεια Ιρλανδία, η Βόρεια Ιρλανδία μάλλον, παραμένει στην Εμπορική Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Και για τους Προτεστάντες αυτό ήταν μια τεράστια ήττα. Διότι ξαφνικά ολόκληρο το νησί της Ιρλανδίας παρέμεινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως, ναι, όπως το βλέπουν αυτοί, φτιάχτηκε ένα σύνορο, μια συνοριακή γραμμή ανάμεσα στα δύο νησιά. Άρα δηλαδή η υπαρξιακή τους, το πρακτικό τους αίτημα και απέτηση να είναι σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις πλευρές του δημόσιου βίου μαζί με τους Βρετανούς, χάθηκε. Και εδώ είχαμε λοιπόν μια εξέλιξη όπου αρκετοί Προτεστάντες ψήφισαν μικρότερα, πολύ πιο ακραία εθνικιστικά κόμματα που είναι υπέρ του Brexit, ενώ αρκετοί άλλοι πήγανε προς ένα τρίτο κόμμα, το κόμμα της συμμαχίας, το Alliance Party, που πήρε 14% για πρώτη φορά και το οποίο είναι το πρώτο κόμμα που είχε τέτοια μεγάλη επιτυχία, παρότι δεν οργανώνεται γύρω από τις θρησκευτικές ή ρεπουμπλικανικές διαφορές, αλλά οργανώνεται σαν ένα κοινωνικό κόμμα. Σε ένα κόμμα είναι που λέει, η οικονομία. Δηλαδή άμα ο άλλος έχει να ζήσει, να ζήσει καλά και αυτά, ξεπερνάει ακόμα και τα πιο σκληρά ιδεολογικά πλαίσια από ό,τι φαίνεται. Έχετε δίκιο, βέβαια πάντα εν μέρη, διότι σε σχέση
σχέση με αυτό. Δηλαδή ότι προφανώς το οικονομικό, έτσι, the economy stupid, το περίφημο που υποτίθεται ότι είπε και ο Κλίντον, παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά από ό,τι φαίνεται και από ό,τι είδαμε και με τη Le Pen και με τον Τραμπ και με τους ακροδεξιούς στην Ευρώπη και εν προκειμένου με το τι έγινε στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά και, στη Μεγάλη Βρετανία, ναι, φαίνεται ότι και πολιτισμικά χαρακτηριστικά παίζουν σημαντικό ρόλο. Ναι. Δηλαδή το Brexit και αυτό το περίεργο, ας πούμε, αποτέλεσμα του με έναν πολύ τεχνητό τρόπο ολόκληρη η Ιρλανδία έχει ενωθεί, επείραξε πάρα πολλούς προτεστάντες οι οποίοι σταμάτησαν να ψηφίζουν το παραδοσιακό τους κόμμα. Και αυτό νομίζω ότι είναι και ένα γενικότερο μάθημα για όλα τα πολιτικά κόμματα σε όλη την Ευρώπη αλλά και αλλού. Πού είναι? Ότι πέρα από τα οικονομικά θέματα, μεγάλες πολιτισμικές και παραδοσιακές αναφορές και παρακαταθήκες παίζουν και αυτό ρόλο στο να αποφασίσει κάποιος τι θα ψηφίσει, μάλιστα σε μια κρίσιμη στιγμή. Μην αντιμετωπίζετε τους πολίτες ως ταμιακές μηχανές, είναι παραπάνω. Είναι σύνθετα, είναι άνθρωποι και έχουν πορεία και διαδρομή από χθες, σήμερα. Ναι, αυτό είναι. Και μάλιστα κάποτε διάβαζα κάποιους αποκαλούμενους κεντρώους. Τώρα εγώ αυτό τον όρο, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα τις μέρες μας, δεν τον πολύ καταλαβαίνω, γιατί βλέπω κάποιες ακρότητες, ειδικά σε αρθρογράφους και αυτά, που είναι απίστευτες. Αλλά διάβαζα που λέγανε ότι μόνο ο ορθός λόγος, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ένας εγκέφαλος, έχει συνέστημα. Και αυτό που τον κάνει να νιώθει καλά δεν είναι απαραίτητα όταν φάει πιο πολύ. Νιώθει και με άλλα πράγματα. Αν κανείς δεν αντιληφθεί αυτή την ενότητα, νομίζω ότι υποτιμά και την ανθρώπινη υπόσταση. Κάτι πως έτσι το περιγράψατε κι εσείς, νομίζω, πολιτικά. Έχετε απολύτως δίκιο σε αυτό. Έχετε απολύτως δίκιο. Και εκεί υπάρχει και ένα πρόβλημα που με τα παραδοσιακά αριστερά κόμματα και τα πιο μαρξιστικά, έτσι, ότι ακριβώς επειδή θεωρούσαν τον εαυτό τους σαν τους μεγάλους κληρονόμους του διαφωτισμού, των φώτων, ας πούμε, ναι, και βασικά το ένα χαρακτηριστικό του διαφωτισμού ήταν ότι αντικατέστησε τη θρησκεία με την επιστήμη και με την επιστημονική αλήθεια. Ναι. Αλλά εγκαταλείποντας κάτι το οποίο το έκανε στη σχέση και το κάνει ακόμα, βέβαια σε διαφορετικό επίπεδο, δηλαδή να μιλάει στην ψυχή του ανθρώπου, να μιλάει στα μεγάλα συναισθήματα και στις πραξιακές. Είναι σημαντικός ο ταξικός προσδιορισμός, αλλά δεν είναι αποκλειστικός. Απολύτως. Δεν απολύτως, είναι όλοι οι εργάτες στο ίδιο, δεν είναι ούτε όλοι οι καπιταλιστές στο ίδιο, δεν είναι. Οι άνθρωποι έχουν κι άλλους, είναι πολυπαραγωγικοί και στη συμπεριφορά και στην ύπαρξή τους. Πριν σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα μαζί σας, ακόμη και όταν ξεφύγει λίγο κανείς, για μένα γίνονται πιο πλούσιες και πιο χρήσιμες από τον καθημερινό τρέχοντα λόγο. Όλο αυτό που είπαμε τώρα για την Ιρλανδία, για τις αλλαγές, για τις τάσεις των πολιτών, με αυτή την Ευρώπη που ψάχνει ακόμα μια ταυτότητα, μπορούν να συσχετιστούν και να μας το δώσετε εσείς σε ένα λεπτό, έτσι ως ένα ερέθισμα να κάνουμε και δύο σκέψεις παραπάνω? Κοιτάξτε, δείτε, μια κουβέντα που θα έλεγα, επειδή αναφέρατε και εσείς ότι προχτές είχαμε από τη μία πλευρά την επέτειο, την επέτειο του τερματισμού του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και την ημέρα της Ευρώπης. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό